Πάμε να μεταφερθούμε τώρα μέχρι το Ροδολίβος. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Ιωακίμ Γκόγκογλου, είναι τοπικός σύμβουλος της περιοχής. Εκεί έχει δημιουργηθεί μια παράνομη χωματερή και θα μας πει περισσότερο ο κύριος Γκόγκογλου. Κύριε Γκόγκογλου, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς τους τηλεθεατές σας. Μια παράνομη χωματερή δημιουργήθηκε εκεί από συμπολίτες μας οι οποίοι αναποθέτουν εκεί τα απορρίμματα και τα μπάζα. Δώστε μας λίγο την εικόνα. Ένα φαινόμενο που γίνεται εδώ και χρόνια, δεν είναι τωρινό φαινόμενο αυτό. Mm-hmm. Απλώς εμείς κάθε μήνα περίπου, δύο μήνες, που καταρρίζουμε το μέρος. Γιατί είναι και ο δρόμος που βγαίνει προς το Παγκαίο όρος επάνω που ανεβαίνει ο κόσμος, παίζει πολύ κλπ. Και έχει κίνηση από εκείνο το σημείο. Οπότε το καθαρίζουμε. Τελευταία όμως από τον Αύγουστο 19 που καθαρίζει τελευταία φορά. Έχει παρατηρήσει το έλεος του Θεού αυτό το μέρος. Έχουν γεμίσει σκουπίδια, αυτός ο τόπος και δεν έχει καθαριστεί πουθενά. Έχουν μαζευτεί και τα υπάρχουν και τα βλέπουμε. Τα πάντα μήνες. Έχει, κύριε Γκόγκογλου, από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες που δημόσιευε αυτά, έτσι. Τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από χόρτα μέχρι καβιά, μέχρι παλιές ντουλάπες, κρεβάτια, τα πάντα. Και δεν έχουμε εντάξει, ένα μέρος, το αφήνουν και οι κάτοικοι κάποιοι σπίτες. Είπαμε ότι εμείς σαν τακτάχρονοι κάτι τέτοιο τα μαζεύαμε. Mm-hmm. Τελευταία όμως, εδώ και μήνες, 8-9 μήνες, δεν έχουμε ζητήσει καθόλου και έχουν παρατηθεί στο έλεος του Ισοφιανού. Και τι κάνουμε τώρα? Παρακαλάμε τους αντιδημάρχους, μόνοι οι δήμαρχοι που είναι καθαριότητες και ίδρυσες, γιατί σας είπα ότι απέναντι ακριβώς από το χώρο αυτό είναι το υδραγωγείο του Ροδολίβους. Ναι. Από υδραίνει το Ροδολίβος. Δηλαδή είναι πολύ κοντά το ένα μέσο με το άλλο. Και είναι επικίνδυνα πράγματα. Οι δύο αρμόδιοι δήμαρχοι τους παρακαλούμε εδώ και αρκετό καιρό να μαζεύουν τα σκουπίδια, να καθαριστεί ο χώρος, αλλά εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε από τη Φέντα, η τοπική σύμβουλη και ο πρόεδρος του χωριού, μάλιστα. Κύριε Γκόγκογλου, έχουν πάρει και απόφαση για καθαριότητα του χώρου, σαν τοπικό συμβούλιο, αλλά δεν έγινε τίποτα εδώ και μήνες. Να σας ρωτήσω, εκεί το σημείο ήταν παλιά χαδά, χωματερή. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Τώρα δεν είναι χωματερή, έχει γίνει μια χωματερή. Τα σκουπίδια μαζεύονται, σχεδόνται και πηγαίνουν αλλού. Αλλά πάλι υπάρχουν κάτοικοι που αφήνουν από συνήθεια, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αφού τα σκουπίδια εκεί. Ναι, αλλά η χωματερή αυτή είχε κλείσει για να μην επιβάλλονται πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ναι. Γι' αυτό και εμείς τα μαζεύουμε, για να μην το δίνουμε και δικαίωμα. Mm-hmm. Έχουμε τουλάχιστον 8-9 μήνες, τα σκουπίδια παραμένουν εκεί. Δεν είναι κυρίως μπάζα, είναι κλαδιά, είναι παλιά παπλώματα, πλέκτες, από όλα έχει υπάρξει. Οι τοπικοί άρχοντες δεν την βλέπουν τη χωματερή αυτή εκεί πέρα? Σαν τοπικό συμβούλιο εμείς πήραμε απόφαση. Εσείς το βλέπετε το τοπικό συμβούλιο, οι αντιδήμαρχοι, ο δήμαρχος? Αυτό λέω, οι δήμαρχοι το βλέπουμε. Είναι και μέρος, είναι σε ένα μέρος που ο κόσμος περνάει πάρα πολύ τακτικά από εκεί. Mm-hmm. Γιατί έχει κάνει πεζοπορία. Ειδικά τώρα με τον κορονοϊό και με τα μέτρα που είχαν ληφθεί, ο κόσμος έγινε και για άθληση, δηλαδή για περπάτημα. Mm-hmm. Και μάλιστα είναι και το σημείο που πάμε και από το Μαγιά, εμείς ένα σημείο πάνω στο βουνό. Mm-hmm. Που είχαν και δάχτυλο του Μαγιά, που εκεί περνάμε, το βλέπουμε όλοι. Και βλέπανε αυτό το αξιοθέατο, το ωραίο, έτσι. Ναι, και αυτό μπορούμε, γιατί δεν το έχουμε μαζέψει εγώ. Μηχανήματα υπάρχουν από τη Θεσσαλονίκη του Δήμου. Mm-hmm. Να πω ότι είχε κάποια βλάβη, κάποια ήταν τα μέσα, υπάρχουν τα μέσα. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Οι δύο αντιμέτωποι επειδή είναι την μπάφα από άλλο χωριό και οι δύο, πιθανώς ενδιαφέρονται πιο για το χωριό σου. Ότι φαίνεται πάει για τον Ροδολίβο. Γι' αυτό αναφέρουμε ότι το Ροδολίβο μόνο χάσανε. Κύριε Γκόγκογλου, είναι σκουπίδια μόνο από το Ροδολίβο ή από τα γύρω χωριά που ενδεχομένως να ήρθαν και να τα πετάξαν εκεί? Είναι και από κάποιους κυνηγούς που έχουν εκεί στο Παγκαίο πάνω. Ναι. Και τα βλέπουν σκουπίδια, φύγουν και φύγουν και τα δικά τους. Μάλιστα. Αν βλέπουν ένα χώρο καθαρό, δεν θα φύγουν σκουπίδια και οι ξένοι. Αν ο ξένος βλέπει ένα χώρο γεμάτο σκουπίδια, θα αφήσει τα δικά του και αυτό. Νομίζω ότι είναι το μοντέλο του σκουπιδιών. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά δεν είναι ότι εκεί και χόρτα έχουν. Μάλιστα έχουν πάρει μια απόφαση την Κυριακή τώρα να κάνουν μια πολιτική κίνηση. Ναι. Να καλέσουν τον κόσμο του Ροδολίβου, του δημότε, να βοηθήσουν να καθίσουν του Ροδολίβου. Μάλιστα. Αυτό έγινε μόνο την Κυριακή, τώρα που μα είδε επόμενη Κυριακή. Γενικά η κατάσταση πώς είναι στο χωριό, κύριε Γκόγκογλου? Τώρα εντάξει. Χόρτα, υπάρχουν χόρτα εκεί στι γειτονιέ? Υπάρχουν αρκετά χόρτα, γι' αυτό θα βγούμε μάλιστα εμεί την Κυριακή δημοτικά. Όλοι οι τοπικοί σύμβουλοι και έχουν καλέσει κόσμο για να κόψουμε χόρτα. Γιατί είναι μεγάλο το χωριό. Δεν έχουν και υπαλλήλους βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν και υπάλληλοι. Μόνο δύο υπάλληλοι δεν προλάβουν να κάνουν σε ολόκληρο το λίγο, αλλά αυτό το πράγμα θα γίνει για πρώτη φορά σε χρονικά. Γιατί αυτό ακόμα δεν έχει γίνει φορά κάλεσμα του κόσμου να πει να καταλήξει το λίγο. Θα γίνει και το πέτος. Μάλιστα.
Ωραία, θα τα ξαναπούμε και τότε αν είναι, για να δούμε τις εξελίξεις που υπάρχουν, βέβαια και με τη χωματερή η οποία πρέπει να κλείσει, γιατί η κατάσταση είναι τραγική εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Κόγκογλου. Εγώ ευχαριστώ, καλή νύχτα. Καλό βράδυ.